Κάνει κίνηση ο Μέρτακα στο παραλίμνη τώρα μπροστά. Προϋπόθεση για να δούμε η μπαλιά, ευκαιρία, το γύρισμα. Σουτ δεν έχει βγει ακόμα, τώρα απομάκρυνση τελευταία στιγμή. Πάσα με τον Κομπανί να μην ξαναπαίρνει εκ νέου από την κίνηση που έκανε ο συμπαίκτης του Αντερόγκουλιτς. Διώξανε του παραλιμνίου. Ευκαιρία με τον Κολοκούδια, ο Κόπριβετς θα περάσει, ο Κολοκούδιας ευκαιρία για την ένωση 1-0. Μετράει τον γκολ, δείχνει ο Γιώργος Νικολάου, ο Κολοκούδιας ανοίγει το σκορ στο Τάσος Μάρκου, 1-0 η ένωση. Στο 26 ο Γιώργος Κολοκούδιας έγινε λάθος από την Πάφο. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε πόσο μακρινή παλιά και κοιτάξτε το λάθος του Ντομίνγκες, ο οποίος αυτός είναι που κάνει το μεγάλο λάθος. Το προλαβαίνει ο Κολοκούδιας στο πάτημα το τελευταίο από τον Κόπριβετς. Εδώ είναι η φάση, δεν υπάρχει το οτιδήποτε μεμπτό, ευθύτως άλλος και από κανική θέση ο Γιώργος Κολοκούδιας. Ο Ζαχαρίου γύρισε εκεί που η μπαλιά βγαίνει για τον Κομπανί, ωραία μέσα στην περιοχή. Το σούτ χαμηλά έξω, πολύ καλή στιγμή για την Πάφο. Η σέντρα που βγαίνει στην άλλη πλευρά, ωραία ο Κομπανί. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα, έρχεται μεγάλη ευκαιρία ο Γιακουδάκης για να κάνει την προβολή και την μπάλα να πάει πολύ μακριά από την εστία. Ολιγορία του Λούκας Ντομίνγκες για να βρεθεί στην πλάτη της άμυνας. Εδώ ευκαιρία για την ομάδα του Παραλίμνη. Το γύρισμα 2-0. Να λοιπόν που το Παραλίμνη παίρνει πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα με τον Κολοκούδια και πάλι. One man show για την ένωση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με Γιώργο Κολοκούδια. Πόσο χώρος υπάρχει, θα περάσει με τον Κολοκούδια να κάνει μόνος του την κίνηση από το εξαιρετικό γύρισμα του Ντάνιελ Γκένοφ. Εδώ και πάλι ο Γκένοφ έρχεται σύμφωνα στο Κολοκούδια. Θα δούμε εδώ τώρα. Ο Μπρούλς εκτελεί. Κεφαλιά ο Σικόρσκι. Μεγάλη απόκρουση του Πέτρου. Απίθανη απόκρουση. Σέντρα. Σικόρσκι άφησε. Έρχεται ο Μπρούλς μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Πάφο με τον Κρίστιαν Μπρούλς. Από πλάγια θέση να κρατάει. Υποπίεση τώρα. Ωραία το γύρισμα. Πέρασε μπάλα από όλους. Δεν μπορεί ο Σικόρσκι. Ο Τσούρτσουριτς έχει πάρει λίγα μετραφορά. Τώρα εκτελεί το φάουλ με φάλτσο, κεφαλιά αυτό γκολ, 3-0, απίθανα πράγματα εδώ στο Τάσος Μάρκου. Η ομάδα της Ένωσης προηγείται με 3-0 πλέον, για να το δούμε εδώ, με τον Πιερέτη, όντως ο Πιερέτης είναι, αυτός που πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά, 3-0 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου απέναντι στην Πάφο, πάρα πολύ βαριά ήταν για την Πάφο. Κάλιστα. Η ομάδα της Πάφου που θέλει να βγει τώρα μπροστά με τον Μπρούλς να κάνει ένα καλό σουτ. Ωραία μεγάλη απόκριση από τον Πέτρο. Εδώ πήγαινε η μπάλα μέσα. Η καλύτερη φάση για την Πάφο στο 71. Μια βολίδα. Φυλακτού. Η σέντρα χαμηλά. Έγινε το λάθος. Η Κόρσκι ευκαιρία. Ο Μπρούλς στο σουτ. Γκολ. 3-1. Να λοιπόν που η Πάφος πετυχαίνει ένα πολύ σημαντικό γκολ. Με τον Μπρούλς να σκοράρει, να μειώνει σε 3-1 στο 78 και να αλλάζει κάπως τις ισορροπίες. Ο Σικόρσκι θα πασάρει για τον Μπρούλς και αυτός ένα δυνατό ξερό σουτ για να κάνει το Ένωση Νέων Παραλιμνίου Πάφος 3-1 στο 79. Να δούμε εδώ την σέντρα, δύσκολα ο Πέτρου. Ευκαιρία με τον Ρόγκουλιτς, το σουτ δυνατό έξω. Γύρισμα για τον Φυλακτού. Έσκαψε μπαλιά ψάχνοντας τον Μπρούλς. Σικόρσκι για τον Μπρούλς, ευκαιρία για την Πάφο, το σουτ δυνατό, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Απίθανη ευκαιρία, δεν κάνει προβολή ο Χριστοδούλου, κόρνερ είναι. Φυλάκτο έχει πάει για αυτό το κόρνερ, με ύψος και φάλτσο, κεφαλιά, οι κόντρες, ευκαιρία, το σουτ πάνω στη γραμμή. Διώχνει ο Παπαγεωργίου, πολύ καλή στιγμή για την Πάφο, Μοστεφά. Μπρούλς. Η σέντρα καλή χαμηλά, αυτό γκολ 3-2. Να λοιπόν πώς μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι. Στο παιχνίδι με τον Παπαγεωργίου να είναι ο παίκτης ο οποίος νωρίτερα να αποσωβεί τον κίνδυνο από την προσπάθεια του Χόριτς και τώρα από την άτυχη στιγμή του εδώ να κάνει, να πετυχαίνει το αυτό γκολ. Ο Μοστεφά για τον Μπρούλς, ο οποίος ήταν ο παίκτης, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά και δίνει ουσιαστικά εδώ ευκαιρία το σουτ έξω. Βίκτορ Κονομίδης, σε καλή πάσα για τον Καρλίτος, έγινε το σουτ πάνω από την εστία, πρώτη αξιόλογη φάση στο 10ο λεπτό. Με προϋποθέσεις η ανόρθωση με τον Καμαρά, τον Αμπντουλάιεφ να ζητά πάρα τον Καμαρά να κλείνει και να κάνει από μακριά το σουτ, ο Παναγιώτου απέκρουσε. Βγαίνει και πάλι με προϋποθέσεις με τον Αμπντουλάιεφ η ανόρθωση, ο Καμαρά ζητά μπάλα και κάνει το πλασέ και είναι άτυχος γιατί η μπάλα χτυπά στο δοκάρι.
Ο Καμαρά επιχείρησε να πετύχει το δεύτερο του γκολ στο κύπελο. Πάσα από τον Καρλίδος. Η σέντρα, η μπάλα στο δοκάρι, η δεύτερο δοκάρι σε διάστημα 3 λεπτών. Ο περατικός, νέο λάθος, κερδίζουν της ανόρθωσης. Ο Βίκτορ έξω από την περιοχή έκανε το σουτ πάνω από την εστία του Παναγιώτου. Καρλίδος δεν μπορεί να γυρίσει. Πάσα προς το μέρος του Ομάρ που φεύγει στην πλάτη των δύο κεντρικών αμυντικών της ανόρθωσης και μπαίνει στην περιοχή. Πρώτη ευκαιρία για την Αγία Νάπα, δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε στο 40 λεπτό η φάση. Μαχάτος με τον Ομάρ. Πρόλαβε, γύρισε την σέντρα, ευκαιρία για την Αγία Νάπα. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την φάση ο Γιούκαρης. Σέντρα προς το μέρος του Καμαρά, γύρισμα προς τα πίσω. Ο Βίκτορ ετοιμάζεται για το σούτ, θα το κάνει. Να και η ευκαιρία της ανόρθωσης στην επανάληψη. Βγαίνει με προϋποθέσεις με τον Κώστα Μάρκου. Η Αγία Νάπα περιμένει ο Ομάρ. Έκοψε την μπάλα ο Μάρκου, πάει ο ίδιος να ολοκληρώσει. Κάνει το σούτ. Η κεφαλιά από τον Ομάρ πάνω από την εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Αγία Νάπα. Ο Πηλέας τον Καμαρά. Ο Άλβες μπαίνει στη φάση απέναντι από τον Παναγιώτου, γυρίζει προς τα πίσω, δεν θα γίνει τον γκολ. Έχουμε πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Από τον Άλβες αρχίζουν όλα, δίνει την ασίστ, γίνεται το σούτ. Θα δούμε και το κοντινό πλάνο. Να το πάρουμε λίγο σιγά παιδιά, βεβαίως η αντίδραση από τους παίχτες της Αγίας Νάπας. Για να δούμε από εδώ, σιγά σιγά να το πάρουμε παιδιά. Ο Ντουγκλάο εκτελεί το πέναλτι για την ανόρθωση σημειώνοντας το 1-0 στο 65ο λεπτό. Διώχνει έτσι το όποιο άγχος θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Η ανόρθωση πια έχει βάλει θεμέλια για την πρόκριση μετά και το 3-2 του πρώτου αγώνα και το γκολ που είδατε από τον Ντουγκλάο. Το Καμαρά μπαίνει στην περιοχή, μάλλον δίνει την πάσα. Ο Άλβες είναι έτοιμος να σκοράρει, θα στείλει την μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση για να διπλασιάσει τα γκολ της. Ο Χάρους, κερδίζουν με τον Ομάρ τώρα και έχουν ευκαιρία της Αγίας Νάπας. Ο Ομάρ έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 1-1 στο 92ο λεπτό. Εδώ γίνεται το λάθος από τον Χάρους. Ο Ομάρ θα πάρει την μπάλα, θα αποφύγει τον Ντουγκλάο, θα κάνει το σούτ και θα την στείλει στα δίκτυα. Κεφαλιά νομίζω από τον Ζανέτου έγινε. Πολύ ωραία ενέργεια από τον επιθετικό της Αγίας Νάπας. Και έτσι ξαφνικά το παιχνίδι παίρνει μια τροπή που δεν περίμενε κανείς να πάρει. Ορκε Μπερτόλιο, ο πρώτος εκτελεί κεφαλιά, πολύ ωραία στο δοκάρι από τον Ποτέ, νέα προσπάθεια από τον Αντωνίου, το μπλοκ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η κεφαλιά του Αμαρκάρης του Ποτέ στο αριστερό δοκάρι του Βοζίνια και ακολούθως το σούτ του Αντωνίου πάνω στον Σοάρες, αν πρέπει να το καλά εξωστρακίστηκε. Τρεις συμπαίκτες του στην περιοχή περιμένουν το γύρισμα. Ο Βοζίνια πρώτου Ποτέ, η κεφαλιά που έγινε ακολούθως από τον Εμπεσίλιο έστειλε την μπάλα out. Βουίλερ για τον Μπενίτεθ με τα αριστερό, η σέντρα, προσπάθεια προβολής από τον Σίλβα, η μπάλα out. Σίλβα θα κάνει την σέντρα, θα βγει ο Παρασκευάς και θα μπλοκάρει την μπάλα. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Παυλίδη. Βλέπουμε ότι η ομάδα της ΑΕΛ, να δούμε τον Ποτέ. Ποτέ βάλε πολύ ωραία την μπάλα μπροστά, απέναντι στο 1-0. Θα τελειώσει τη φάση με τα αριστερό και πέφτοντας και έτσι δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ξανά εδώ η πάσα του Σόζα, άψογο το στοπάρισμα, μπαίνει στην περιοχή και ενώ μπορούσε να προχωρήσει κι άλλο. Μερκής, έκοψε ο Λαφράνς, αλωνεύτης, η προσποίηση, τώρα το τελείωμα, εξαιρετικό. Η μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Βοζίνια, ήταν μια έξυπνη σκέψη από τον αλωνεύτη. Το έπραξε σε δεύτερο χρόνο με πολύ φάλτσο η μπάλα. Μάρκος Σοάρες, ο ένας από τους υποψήφιους εκτελεστές αυτής της τιμένης μπάλας για την ΑΕΛ, πάτησε.
για τον Μητρία που κάνει το γέμισμα. Αλλά Φράνς στην κεφαλιά και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Στο 43ο λεπτό, με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον, στημένη μπάλα δηλαδή, η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο ΓΑΣΥΠ. Αυτό το γκολ με το οποίο η ομάδα του έχει ανοίξει το σκορ. Εδώ βλέπετε ότι καλύπτεται από δύο παίκτες και με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά αφήνει άγαλμα το νεαρό Παρασκευά και ανοίγει το σκορ για την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠ. Δεν το πίστευε ουσιαστικά ο τεχνικός των Γαλατζοκιτρίνων, γιατί η ομάδα ήταν αυτή που πλησίαζε. Να δούμε την προσπάθεια. Ωραία παλιά για τον Ποτέ. Πήρε την κεφαλιά και πάρα θα πάει στα δίχτυα. 1-1. Άμεση απάντηση από τον Αποέλ στο 45ο λεπτό. Και ήταν η σειρά της άμυνας της ΑΕΛ να υποπέσει σε πεδαριώδες λάθος. Σε επανάληψη η φάση. Η πολύ ωραία σέντρα ανάμεσα σε Αϊρόσα και Λαφράνς κάνει την κίνηση. Ο Ποτέ παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα με πάρα πολλές αναπηδήσεις, όπως θα δείτε, θα πάει στην εστία του Βοζίνια. 29 τέρματα σε αυτό το διάστημα. Εδώ η ευκαιρία, αλλά ο Ποτέ ήταν ένα κλικ λίγο πιο πίσω. Μαλιά δεν βρήκε τον Ορ. Παίρνει τη δεύτερη μπάλα ο Αλονεύτης. Κάνει εξαιρετική σέντρα, δεν καταφέρει όμως να την βρει ο Ποτέ. Θα βάζει και πάλι με τον εαυτό του. Γουίλερ, Σοάρες, πολύ ωραία για τον Αϊρόσα που έχει χώρο. Θα κάνει την σέντρα κεφαλιά του Αβραάμ, η μπάλα out. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 56ο λεπτό. Για την ομάδα της ΑΕΛ θέλει να κερδίσει κάποιες μπάλες εκεί και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα στα δύο άκρα αλλά και τους ασίστ στην κορυφή της επίθεσης. Αβραάμ, το γύρισμα, ασίστ, τρώνει για τον Μπενίτε, θα κάνει το σουτ. Καθοριστική κόντρα από τον Μωράης. Από τα πλάκια κερδίζει τις κόντρες ο Μπενίτε, παίρνει την μπάσα από τον Σασί. Και είναι όντως ο Μωράης αυτός ο οποίος κάνει την καθοριστική παρέμβαση. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Μητρέα, το σούτ, οι κόντρες, ευκαιρία τον Μωράης. Πρόλαβε ο Σοάρες και εδώ η προηγούμενη φάση με την απομάκρυση του Μητρέα και το σούτ από τον Αντωνίου. Η μπάλα πέφτει στον Μωράης, έρχεται τελευταία στιγμή. Άρα ο Λονεύτης θα ψάξει το κεφάλι συμπαίκτη. Έγινε η πρώτη κεφαλιά, ο Μωράης το τελείωμα άστοχο. Για τον Ορ. Θέλει να μπει στην περιοχή, θα πάρει πέναλτι. Καθαρή περίπτωση, καθώς ο Βουίλερ πήγε για την μπάλα. Αυτή έφυγε μπροστά και βρήκε το πόδι του αντιπάλου του. Δεν δίστασε ο Βασίλης Δημητρίου. Εδώ η μπάλα φεύγει μπροστά και πάνω στο πόδι του Αυστραλού. Το αντίστοιχο του Βουίλερ θα το δείτε πιο καθαρά από εδώ. Εδώ. Βλέπετε ότι δεν βρίσκει την μπάλα και το πόδι του πάει μπροστά. Δίνει το ελεύθερο Δημητρίου, εκτελεί ο Μωράης, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Μάτεψε τη γωνία ο Βοζίνια, αλλά ο αρχηγός του Αποέλ για ακόμη μια φορά επιτελεί το καθήκον του στο ακέραιο. Μια εξαιρετική εκτέλεση και στο 77ο λεπτό ο Αποέλ ολοκληρώνει την ανατροπή του απέναντι στην ΑΕΛ. Δείτε ξανά πως νίκησε τον Βοζίνια. Αυτή τη φορά ήταν η δύναμη στο σουτ που έκανε τη διαφορά. Και πάλι ο Μπενίτεθ. Η σέντρα του, Αρουαμπαρένα, το σούτ του Μέσκα, η μπάλα έχει φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ να φτάσει στο 2-2.